Για ακόμα μια χρονιά, η Διεθνούπολη του Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή είναι το σημείο συνάντησης, συζήτησης και οργάνωσης της κοινής πάλης για τις κομμουνιστικές νεολαίες και αντιυμπεριαλιστικές οργανώσεις νεολαίας, που παίρνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας της υγείας και ξεπερνώντας τις δυσκολίες που υπάρχουν στις διεθνείς μετακινήσεις, δίνουν το παρόν στο πάρκο Αντώνης Τρίτσης στις τριήμερες κεντρικές εκδηλώσεις του Φεστιβάλ. Ο χώρος της Διεθνούπολης είναι ένας από τους πιο αγαπημένους και πολυσύχναστους στο Φεστιβάλ της ΚΝΕ. Έτσι είναι και φέτος. Τι θα βρει ο επισκέπτης στη Διεθνούπολη? Δίνεται η ευκαιρία, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, σε εκατοντάδες επισκεπτών του φεστιβάλ να συζητήσουν, να ρωτήσουν τους αντιπροσώπους από τις νεολαίες που συμμετέχουν στο πλαίσιο του φεστιβάλ, του 47ου φεστιβάλ, να προμηθευτούν κάποια από τα υλικά τους και να ανταλλάξουν ακόμα και πύρα. Φέτος οι νεολαίες που συμμετέχουν είναι 24, μαζί με τον εκπρόσωπο από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Δημοκρατικών Νεολαίων, οι οργανώσεις ανέρχονται στις 25 και έχει μια σημασία γιατί είναι η πρώτη συνάντηση κομμουνιστικών νεολαίων από την αρχή της πανδημίας. Πρόκειται για την πρώτη από την εκδήλωση της πανδημίας διαζώσει συνάντηση 25 οργανώσεων από διαφορετικές γωνιές της γης, από την Ευρώπη, την Ασία και την Αμερική. Οι επισκέπτες του φεστιβάλ έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν με τους εκπροσώπους των οργανώσεων, να προμηθευτούν τα υλικά και τα αναμνηστικά τους και να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους. Μπορούμε να πούμε ότι οι εκδηλώσεις εδώ στη Διεθνούπολη είναι μια συνέχεια της πρωτοβουλίας της ΚΝΕ που πάρθηκε στο 30ο Αντιμπεριαλιστικό Διήμερο. Η ΚΝΕ σταθερά πρωτοστατεί στο συντονισμό και τη συνεργασία των κομμουνιστικών νεολαίων από όλο τον κόσμο. Η ΚΝΕ και η νεολαία του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας στο πλαίσιο του 30ου διημέρου έστειλε ισχυρό μήνυμα στους λαούς των δύο χωρών και έτσι και σήμερα στο πλαίσιο αυτού του φεστιβάλ είναι ευκαιρία το μήνυμα του φεστιβάλ να βοηθήσει να αποτελέσει το έδαφος ώστε στη συνέχεια να δυναμώσει η πάλη των νεολαίων σε όλο τον κόσμο.